Εχθές, έχω λίγο νεύρα με αυτό το Survivor, γιατί ένα μέρος της οικογένειάς μου κάτι θέλει και λοιπόν, τέλος πάντων, για πες. Του αρέσει. Θέλει να πάει, θέλει να πάει στο Survivor. Εγώ δεν θέλω, εσύ. Γιατί λοιπόν, έκανε μην πάει ο άνθρωπος. Παιδιά, λοιπόν, πάμε να πούμε το ρεπορτάζ. Να σας πω ενδεικτικά κάποια ονόματα. Όλα. Όλα. Όπως, ακριβώς, όπως θα έχουμε σκαλέτα, ακριβώς πες τα μου. Είναι η Μαρία Κορινθίου, τι σκαλέτα έχω. Α, Χρήστος Βασιλόπουλος. Εντάξει, βω. Χρήστος Βασιλόπουλος. Ο Ράπερ Μπο. Ο Κώστας Κοκκινάκης, ο Πολίστας. Α, ο Κώστας Κοκκινάκης, ο φίλος του Βλοντάκη. Πάμε στο ίδιο. Που τα είχε με την Ριέτα. Ο Γιάννης Παλιάρας, ο οποίος το διέψευσε στη Βάσια την Γρηγοράκου, τη ρεπόρτερ μας. Πολύ ωραία. Ο Λάμπρος ο Χούτος. Ποιος είναι ο Λάμπρος Χούτος? Τον βλέπουμε τώρα. Είναι αθλητής, παλιός ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Χρανιώτης. Ωραία. Και κάποιοι ακόμα, να τους πω, θέμε μου ή όχι. Όλους καλά, ορίστε. Τους έχω, είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία είναι αθλητικογράφος στο Sky. Ωραία. Είναι αυτή η Μαριάννα η Καλέργη, πρωταθλήτρια στο Mai Tai και η μαθήτρια του Παύλου του Καπώνη. Βεβαίως. Είχε πάει και στον Dancing Night, να θυμίσουμε. Η Μαρία η Κορινθίου, η γνωστή μας Μαρία Κορινθίου. Μου κάνει εντύπωση γιατί η Μαρία είναι και μαμά, κατά πόσο θα μπορέσει να λείψει τόσο καιρό. Α, μόνο 25 μέρες. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ. Τα γυρίσματα διαρκούν 25 μέρες. Αν πήγαινε περιοδία, το ίδιο. Η Κόνη μεταξύ που είναι η στάρ μας στο Instagram. Α, η Κόνη, η Κόνη του Λευτέρη Πανταζή. Πολύ ωραία. Η Κόνη του Λευτέρη Πανταζή. Η Λάουρα Νάργες και η Ειρήνη Παπαδοπούλου, παιδιά. Θα πάει η Ειρήνη, ισχύει για την Ειρήνη. Η Ειρήνη, παιδιά, ειδικά για την Ειρήνη, γνωρίζω ότι είναι η γυναίκα που θα πάει 100%. Πολύ ωραία. Κάποιοι δεν έχουν ακόμα, αυτό θέλω να σου πω. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ακόμα υπογράψει τις συμβάσεις τους. Οι συμβάσεις αναμένεται να υπογραφούν μέχρι τη Δευτέρα. Και η πρεμιέρα του Survivor υπολογίζεται να γίνει 13 Φεβρουαρίου στον Sky.